Ως την γλώσσα κλονίτος της Εκκλησίας Χριστού και γνώσσα η φωτός της οικουμένης οφέ εδείχθης χαράλαμπες έλαμψας εν το κόσμο δια του μαρτυρίου έλυσας τον ειδόλον την σκοτώμεναν μάκαρ δια πατέρες μου και αδελφοί μου, μας αξιώνει και φέτος εδώ εις τον Πάσεπτον οίκον του ο Άγιος Ιερομάρτης Χαράλαμπος, ο της Μαγνησίας της Μικράς Ασίας πρεσβύτερος, να τον εορτάσουμε, να τον πανηγυρίσουμε, να λιτανεύσουμε εντός ολίγου την Αγία εικόνα του και το τίμιο λείψανον που θησαυρίζεται εδώ εις την ακριτική επί του παρόντος κόμιν της δένειας. Δόξα του Αγίου Θεού. Η ημέρα του εφέτος του Αγίου ήρθε με όλη τη λαμπρότητα όπως είναι και το όνομά του. Λάμπει από χαράν ο Χαράλαμπος και όλη η Κύπρος από το μέγα έλεος των βροχών, το οποίο πάντοτε η Κύπρος συχνά πυκνά από τα πολλά μου διαβαστικά που κάνω στην ιστορία της μέσα στους αιώνες ήταν πάντοτε διψασμένη για βροχές και ελευθερία. Για ελευθερία και βροχές. Είναι ο δικός μας σταυρός. Άλλοι λαοί, άλλοι τόποι έχουν άλλους σταυρούς. Ο δικός μας σταυρός είναι πότε να δοκιμάζεται η πίστη μας και να γονατίσουμε με πίστη Χριστού και να προσελκύσουμε τα νέφη των βροχών, όπως πάλεποτε ο προφήτης Ηλίας, όπως τα μέρη μας τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ο Άγιος Σπυρίδωνας. Και τώρα να έχουμε αυτήν την μεγάλη ευλογία της πολιομβρίας. Δόξα του Αγίου Θεού. Δεν πρέπει να είμαι θα μόνον ζήτουλες και ζητιάνοι, αλλά και όταν βλέπουμε το έλεος του Θεού να έρχεται σε μας τους αμαρτωλούς, να αναδύονται μέσα εις την καρδία μας αισθήματα ευχαριστίας. Η ελευθερία μας είναι ένα μεγάλο, μεγάλο μυστήριο. Πώς συντελείται η ελευθερία της Κύπρου? Φαίνεται ότι από καιρού εις καιρόν επιτρέπει ο Θεός εις τον τόπο μας να έχουμε ποικίλες σκλαβιές, για να μας υπενθυμίζει ότι εάν δεν ελευθερωθεί η καρδιά μας από την προσωπική αμαρτία του καθενός ξεχωριστά και το πάθος που τυρανά τον καθέναν, είτε για λόγους κληρονομικότητας είτε για λόγους επίκτητους που αποκτήσαμε δηλαδή ύστερα λόγω των κακών μας αμαρτωλών συνήθειών, άμα δεν μετανοήσουμε στην Κύπρο ειδικά, παραχωρεί ο Θεός των μεγάλων σταυρών της κατοχής από τα παλαιά χρόνια μέχρι σήμερα. Δεν χρειάζεται ούτε καν ιστορική αναφορά να κάνω και περιγραφή. Είστε άνθρωποι όριμοι, τα γνωρίζετε αυτά. Πρέπει όμως να βλέπουμε πίσω από τα γεγονότα τι κρύβεται. Γιατί κλείνει τους ουρανούς από καιρού εις καιρόν ο Θεός? Για να γονατίσουμε. Για να γονατίσουμε τι? Την υπερηφάνεια μας. Και να πονέσουμε. Κάθε γονάτισμα, όσο μάλιστα μεγαλώνουμε, έχει τον πόνο του. Αλλά τι λέει ο προφήτης Δαβίδ? Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Βλέπετε, ένας Δαβίδ, βασιλέας του Ισραήλ,
προφήτης του Θεού, και έπεσε και αυτό σε πάθη φοβερά και αμάρτησε. Και όταν αντελήφθηκε ότι ένεκε των παθών του, των λαθών του, των αμαρτιών του, υποφέρει ο λαός. Και εκεί αρχικά η πρώτη τιμωρία του Θεού ήταν να μην βρέχει. Ύστερα ήρθαν και χειρότερα ακόμα. Εστεναχωρήτουν και έλεγαν, μα πού οφείλεται αυτή η κακοδαιμονία του κράτους μου. Και δεν βρέχει και έχουμε και όλες αυτές τις απανωτές ήττες από τους γείτονές μας. Και τότε ήρθε ο προφήτης ο Νάθαν και του αποκάλυψε ότι οι προσωπικές σου αμαρτίες, βασιλέα μου, είναι αιτία να πονεί το σώμα όταν η κεφαλή δεν έχει τον νουν εις τη θέση. Αυτό συμβαίνει στην οικογένεια με τους οικογενειάρχες. Βλέπουμε τα παιδιά μας να αμαρτάνουν, να πάσχουν, να οδύρονται, να μην έχουν φυσική συμπεριφορά, δεν λέω ούτε καν πνευματική, να ψάξουμε την ευθύνη σε μας. Κάτι κάνουμε εμείς ή κάτι δεν κάνουμε εμείς που έπρεπε να το κάνουμε. Το ίδιο να συμβεί στην κοινότητά μας. Το ίδιο να ψάξουμε στην ενορία μας. Το ίδιο στο κράτος μας. Το ίδιο στο έθνος μας. Είναι πολύ σημαντικό να αναζητούμε την ευθύνη των πράξεών μας και να βλέπουμε τα πνευματικά αίτια των δικών μας παθών. Ο Άγιος Χαράλαμπος δεν έζησε σε καμιά απαθή εποχή. Έζησε σε δύσκολη εποχή. Μεταβατική περίοδο, όπως είναι η δική μας τώρα. Και τώρα έχουμε μεγάλη μεταβατικότητα. Δηλαδή φεύγουμε από μία παλαιά εποχή που νομίζαμε ότι ήταν καλή. Γεμάτη ιδέες ήταν η προηγούμενη εποχή. Μεγάλες ιδέες, μεγάλες αποτυχίες. Και το ζούμε τώρα. Αυτό που ζούμε είναι ο καρπός της αποτυχίας των μεγάλων ιδεών μας. Που δεν ταπεινώσαμε τον νου μας δηλαδή. Και τότε η εποχή του μεγάλου αυτού μάρτυρος, ιερομάρτυρος Χαραλάμπου ήταν μεταβατική. Ήταν η εποχή που ετέλειωνε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έμπαιναν σιγά σιγά στη Χριστιανική Αυτοκρατορία του Βυζαντίου. Και λύσαξαν οι δαίμονες, γιατί έβλεπαν ότι άνθρωποι του Θεού ύψωναν το ανάστημά τους και ομολογούσαν ότι Χριστός ο Θεός, ο Σταυρωθής και ο Αναστάς, αυτά που έψαλαν οι ψάλτες μας, τα αναστάσιμα σήμερα. Έπρεπε κάποιοι να τα ομολογήσουν δημόσια και όταν αισιοπούσαν οι επίσκοποι, που είναι έργο των επισκόπων κατά κύριο λόγο, η ομολογία και το κήρυγμα, τότε ανάλαβαν τον ρόλο των θλιβερών επισκόπων ιερείς απλοί του λαού. Ένας τέτοιος απλός ιερέας, όχι σε σύνταξη, ξεχασμένος έλεγαν και από τον Θεό, ήταν ο Χαραλάμπης της Μικράς Ασίας. 107 ετών τον συνέλαβαν αυτόν τον υπερήλικαν άνθρωπο, τον υπερέκοτον τούτη. Γιατί ομολογούσε στο ποίμνιό του ότι ανέστη Χριστός εκ νεκρών, ότι είναι πάλι ερχόμενος μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς και της βασιλείας αυτού που καίστε τέλος. Γιατί να ομολογεί αυτήν την αλήθεια. Τον συνέλαβα και λέει εκεί στα πρώτα του βίου του το πρώτο μαρτύριο που του έκαμαν του Αγίου για να λυγίσει ήταν να τον χδάρουν ζωντανόν. Ποιον? Αυτόν που είχε μείνει μια επιδερμίδα απάνω σε όλον το σκελετό του. Και αυτήν την επιδερμίδα του γέροντος Χαραλάμπη 107 ετών ήθελαν να τη γδάρουν οι Ρωμαίοι δήμοι. Ο ένας θυμάμαι λεγόταν Πορφύριος και Λουκιανός ο δήμαρχος της πόλεως, της Μαγνησίας. Και όταν επήγα λέει
να τον γδάρουν με τις κτενιές και κάτι νύχια, ψεύτικα νύχια που εφόρεσαν. Αυτά, λέει, λες και ήταν λαμπάδες και όχι από σφυρίλατο σίδηρο, ελίγιζαν και έλειωναν. Ακόμη δηλαδή και αυτά τα αιχμηρά νύχια εσέβονταν το Άγιο Σώμα του Γέρο Χαραλάμπη, του Παπαχαράλαμπη, και ελίγιζαν. Και όταν το είδεν αυτόν ο άρχοντας της πόλεως να γίνεται, ενόμισεν ότι είναι μαγείες αυτά που κάνει ο Χαραλάμπης, ο παππούς, και πήγαιν ο ίδιος και αμέσως έβαλεν αυτός τα σιδερένια νύχια για να γδάρει τον Άγιον. Και τότε, λέει, άγγελος φοβερός, αόρατος, έκοψεν από τους καρπούς εδώ των χεριών τα χέρια του άρχοντα της πόλεως και έμειναν κρεμασμένα απάνω στο σώμα του Χαράλαμπου. Και όταν το είδαν αυτόν, οι δήμοι είπαν: «Μέγας ο μέγας ο Θεός των χριστιανών, μέγας ο Θεός του Χαραλάμπη». Αλλά και ο δήμαρχος της πόλεως αμέσως εμετενόησε και του είπε: «Συγχώραμε και θα βαφτιστώ». Και τον εσυχώρεσε βεβαίως ο Άγιος, επανένωσε τα χέρια του με θαυμαστόν τρόπο, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και συνέχισε το βίο του μέχρι που τον συνέλαβαν άλλοι, ο έπαρχος της περιοχής, και τον οδήγησε εις το μαρτύριο. Βλέπετε, 107 χρονών ευρέθη να είναι χρήσιμος, και είναι μέχρι σήμερα χρήσιμος ο Χαράλαμπος. Η αγιότητα είναι έναν έργο που δεν τελειώνει η δύναμή της ποτέ. Αντίθετα, όσον περνούν τα χρόνια, οι Άγιοι είναι αυτοί που θα νικήσουν, και όλοι οι δήμοι και όλοι οι κατακτητές και όλοι οι άδικοι είναι αυτοί που θα λυγίσουν και θα γονατίσουν ενώπιον Κυρίου Σαββαώθ. Αυτόν λοιπόν το μήνυμα του Αγίου Χαραλάμπους είναι πολύ σημαντικό εις τις μέρες μας. Διότι και στις μέρες μας, όπως είπα προηγουμένως, υπάρχει μία μετάβαση σε μία καινούργια ειδωλολατρία. Τότε βγαίναν από την ειδωλολατρία και μπαίναν στη χριστιανική εποχή. Τώρα θέλουν να μας βγάλουν οι άνθρωποι της νέας τάξης πραγμάτων από τη χριστιανική εποχή του Αγίου Χαραλάμπους και να μας εισαγάγουν σε μία ανηθικότητα και αθεία και λατρεία των νέων ειδώλων, που είναι το χρήμα και η ψεύτικη δόξα του κόσμου τούτου. Να ξεχάσουν τα παιδιά μας ότι υπάρχει αιώνια ζωή, και ήδη ξέχασαν πολλοί από τους μεγάλους, και έρχονται διάδοχοι του Αγίου Χαραλάμπους από καιρό εις καιρόν να μας το υπενθυμίσουν. Μόνο στις μέρες μας διάδοχος του Αγίου Χαραλάμπους, που μας υπενθυμίζει τη δύναμη του Χριστού και την προοπτική της αιωνιότητας εις τη ζωή του καθενός μας. Ο πλησιόχωρος εκ καταγωγής Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος. Διαψήφου ετελειώθην ο Άγιος Χαράλαμπος στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, διαπελέκεως. Φανατικοί σιωνιστές Εβραίοι κατέσφαξαν το 1979, στις μέρες μας, τον εξορούντης Άγιο Φιλούμενο. Αλλά και στους χρόνους ακόμη νεότερους, διαβάζω τελευταία των βίων ενός Ρώσου νέου Αγίου, 19 χρονών, στρατιώτης στον πόλεμο που έκαναν τότε οι Ρώσοι με τους Τσετσένους. Το 1996, 23 Μαΐου του 1996, ο Ρώσος νεανίας στρατιώτης Ευγένιος Ραντιόνοφ, αφού συνελήφθη
από τις ξένους αντάρτες, μόλις είδαν ότι έφερεν εις τον λαιμόν του τον τίμιο σταυρόν, του είπαν, βγάρ το σταυρόν. Μουσουλμάνοι αυτοί, φανατικοί, όχι δεν το βγάζω. Να βγάλεις το σταυρόν, αν θέλεις να γλιτώσεις τα νιάτα σου και να πεις έτσι, από εδώ και πέρα είμαι μουσουλμάνος και ας μην κάνεις τα μουσουλμανικά. Έτσι του είπα. Αλλά απλά να το πεις, αλλά να βγάλεις το σταυρόν από πάνω σου. Και τους είπεν, αυτόν τον σταυρόν μου τον εφόρεσεν η γιαγιά μου όταν με βάφτισε 10 ετών κρυφά από τους άθεους γονιούς μου και δεν θα τον αρνηθώ τώρα. Τον ετυρανούσαν 110 μέρες με πείνα, με καθημερινό ξύλο και αρνήθηκε ο ευγενής Ευγένιος να βγάλει τον τίμιο σταυρόν και να σταυροπατήσει. Ποιον ήταν το μαρτύριό του? Τον εκατέσφαξαν με σύγχρονες μεθόδους. Βλέπετε, και τα δαιμόνια έχουν τη δική τους τεχνολογία. Με έναν πριόνι, με έναν αλυσοπρίονο λέει, τον έσφαξα στον λαιμό. Αλλά αρνήθην ο τίμιος σταυρός να αποχωριστεί από το σώμα του μάρτυρα. Και όταν έδωσαν το σώμα του εις τη μάνα του να το θάψει στη Ρωσία η Τσετσένη, αφού πήραν αρκετά χρήματα προηγουμένως, τον αναγνώρισε η μάνα του από το σταυρόν που έφερε εις το στήθος του. Αυτή είναι η διάδοχη του Αγίου Χαραλάμπους. Τώρα επέθανε ο Άγιος Φιλούμενος, επέθανε ο Άγιος Ευγένιος, όσον επέθανε ο Άγιος Χαράλαμπος. Άλλον τόσον επέθαναν κι αυτοί. Δεν πεθαίνουν, αδελφοί μου, αυτοί οι άνθρωποι, οι μάρτυρες του Θεού. Γίνεστε μη μάρτυρες, καγομάρτης Κύριος ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν αιώνια και τώρα φανερώνονται σε πολλούς, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και εμφανίζεται ως ένας απλός ιερέας ο Άγιος Φιλούμενος και εμφανίζεται με τα στρατιωτικά του ρούχα, με έναν κολοκόκκινο μανδύα, αφού είναι μάρτυρας του αίματος, ο Άγιος Ευγένιος. Και ενώ δεν έχει επίσημα Άγιο καταταχθεί από τη Ρωσική Εκκλησία, παντού χτίζονται εκκλησίες του, εικόνες του, και γίνονται πολλαπλά θαύματα και μόνο με την επίκληση του ονόματός του. Αυτοί οι άνθρωποι σώζουν την πίστη του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου και όλων των μαρτύρων, δηλαδή την πίστη μας. Διότι εμείς κακά τα ψέματα είμεθα ολιγόπιστοι και έναν εσπερινόν δεν έχουμε υπομονή να τον απολαύσουμε. Δεν έχουμε αυτιά να τον ακούσουμε, γιατί είναι αλλού δοσμένα και τα αυτιά μας και τα μάτια μας και η καρδία μας. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, αξιοποιήστε αυτές τις λειτουργίες. Αξιοποιήστε αυτούς τους εσπερινούς να έρχεστε, να ακροάστε και αν δεν καταλαβαίνετε, με απλότητα να λέτε μέσα στην καρδία σας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και θα έρθει η ώρα που το Άγιο Πνεύμα θα ανοίξει τα αυτιά της καρδιάς σας και θα τα καταλαβαίνετε και θα τα αισθάνεστε όλα και θα έρχεστε κουρασμένοι και θα επιστρέφετε στο σπίτι σας ξεκούραστοι. Πρώτα ξεκουράζεται η ψυχή και ύστερα ξεκουράζεται και το σώμα. Αλλά πρώτα πρέπει να βρούμε τρόπο να ξεκουράσουμε τη ψυχή μας. Διότι αν ακούμε μόνο τι λέει το σώμα μας, θα καταλήξουμε να είμαι θαγέροι πριν τα γυρατιά μας. Και δεν θα έχουμε την νεότητα και τη λάμψη του Αγίου Χαραλάμπους, που 107 χρονών έδωσε τη μαρτυρία που έδωσε ο Άγιος Ευγένιος ο 20χρονος. Βλέπετε, χρειάζεται η ψυχή να θάλει, να είναι καρπερή δηλαδή, να είναι ξεκούραστη για να μπορεί να προσευχηθεί
για να μπορεί να μιλήσει του Θεού, να μπορεί να απολαύσει τον Θεό. Και ο Θεός απολαμβάνεται. Έχει ενέργειες. Ο Θεός τρώγεται, πίνεται. Αύριο γιατί θα έρθουμε στη λειτουργία. Λάβετε, φάγετε, θα μας πει ο παπάς. Πίετε εξ αυτού πάντες. Άρα, αφού έχουμε έναν τέτοιο Θεό που είναι προσφέρον και προσφερόμενος και διαδιδόμενος, θα πρέπει αυτόν τον Θεό να τον αξιοποιήσουμε. Και οι μνήμες των μαρτύρων, οι μνήμες των Αγίων είναι ευκαιρίες για να ανανεώνεται και να ξεκουράζεται η ψυχή μας και να τα μεταδίδει όλα αυτά τα καλά και τα ωραία και στο σώμα μας και στην οικογένειά μας και στην κοινότητά μας. Και έτσι θα μπορούμε να ατενίζουμε με μεγάλες ελπίδες όχι μόνο των ουρανών που ο Θεός τον άνοιξε και είναι όλη η Κύπρος πλέον καταπράσινη και ρεόμενη από τα μοίρα των υδάτων, αλλά και από την ελευθερία μετά των μεγάλων πόλεμων που ετοιμάζουν οι μεγάλοι, και εξαιτίας αυτού του μεγάλου πολέμου που θα κάνουν θα γίνουν όλοι μικροί. Μεγάλοι θα αναδειχθούν οι άνθρωποι της μετανοίας, διότι εκεί που οργώνει ο διάβολος σπέρνει ο Θεός. Και έχει και ο Θεός το σχέδιό του για όλον τον Ντουνιάν και για την Κύπρο. Λίγη υπομονή ακόμα και αυτόν το σχέδιο το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Εμείς μπορούμε να προσευχηθούμε περισσότερο, να το κάνουμε. Μπορούμε να μετανοούμε καθημερινά για τα πάθη μας και τα λάθη μας που βλέπουμε μέσα μας, να το κάνουμε. Και κάτι τελευταίο. Έβλεπα τώρα που έλεγαμε το Θεοτό και Παρθένε, ο πρωτοψάλτης μας, εθυμίαζε εκεί την εικόνα, τα λείψανα και τις προσφορές σας, τους άρτους σας και τα κόλληβά σας, εθυμίαζε ο πρώτος στη τάξη των πρεσβυτέρων, ο πατέρας Νικόλαος, της Δένειας. Και χαμογέλασα από μέσα μου και λέω, τον έβλεπα με τι ηρεμία εθυμίαζε, χωρίς να κάνει καμιά επίδειξη του θυμιατού του. Διότι μην νομίζετε και σε εμάς στους δρασοφόρους ο πειρασμός της επίδειξης μπαίνει πολλές φορές. Να δείξουμε τη φωνή μας, τις κινήσεις μας και άλλα τινά. Και τον έβλεπα τι ταπεινά, με μεγάλη βραότητα, με μεγάλη ησυχία, σαν να ήταν αυτός ο Θεός, η Παναγία και ο Άγιος Χαράλαμπος. Και θυμήθηκα το δοξαστικό που έψαλε ο Μάριος στην αρχή του Εσπερινού και λέει, Άγιε μου Χαράλαμπε, βοήθησέ μας να ελευθερωθούμε από το θυμόν και τη θλίψη. Και λέω, πόση μπραότητα θα είχε ο Άγιος Χαράλαμπος. Πόση χαρά θα είχε ο Άγιος Χαράλαμπος. Για να μπορέσει 107 χρονών γέρος άνθρωπος να έχει τέτοια δύναμη πίστεως να τον γδέρνουν, να του κόβουν το σώμα και αυτός να θαυματουργεί και αυτός να συγχωρεί τους διώχτες του. Θέλει βαθιά μπραότητα, θέλει μεγάλη χάρη και μεγάλη χαρά για να μπορείς αυτά να τα εφαρμόζεις στις δύσκολες ώρες. Ας σκεφτούμε πώς συμπεριφερόμεθα εμείς όταν μας αδικούν. Θυμώνουμε. Ή όταν πονούμε. Και όταν είμαι ασθενής, όταν χάσουμε κάποιον δικό μας. Μας φταίνουν όλα. Και αυτός έχανε την επίγεια ζωή του και ήταν πλήρης ηρεμίας και χάριτος και το αντελήφθην αυτόν ο υμνογράφος και το κατέγραψε και του λέει, Άγιε μου Χαράλαμπε, εμάς τους ελεϊνούς που με το παραμικρό θυμώνουμε, που με το παραμικρό μας πιάνει η θλίψη, κάποτε και η κατάθλιψη ακόμα, δώσ' μας χαράν από τη χαρά σου. Δώσ' μας κουράγιον
από το κουράγιο σου. Δώσ' μας πραότητα από την πραότητά σου. Έτσι να μιλούμε τους Αγίους. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε κι εμείς μερίδα αγιότητος από την αγιότητά τους. Έτσι πολλά και με συγχωρείτε για το μεγάλο κήρυγμα. Ο στήλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και